Καλημέρα. Τρίτη σήμερα, 28 Ιανουαρίου. Εντάξει, πολύ βροχή έξω, να προσέχετε. Εδώ είμαστε στη διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας για την αθλητική μας ενημέρωση, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Αυτή την ώρα, Κατερίνα Νινιού εδώ στην κάμερα και στα μικρόφωνα. Και πάμε να ξεκινήσουμε έτσι όπως ξεκινάμε κάθε φορά. Τι να έχει γίνει άραγε στον αθλητισμό, σαν σήμερα, 28 Ιανουαρίου, κάποια άλλα χρόνια πριν. Τα σημαντικότερα γεγονότα τα έχουν καταγράψει εδώ οι κάμερες του χορηγού μας, ο PAP TV. Τα παιδιά εκεί έχουν φτιάξει ένα πολύ ωραίο βίντεο με τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει 28 Ιανουαρίου πάντα στον αθλητισμό. Πάμε να τα δούμε και εδώ είμαστε, έχουμε πολλά και σήμερα. Η Εθνική Ομάδα Πόλο των Γυναικών με προπονητή τον Κώστα Μολφέση κατακτά το αργυρό μετάλλιο στο 14ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται στο Αϊντχόφεν. Στον τελικό την νικάει η Ιταλία με 13-10. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Κολύμβησης αναδεικνύει την Αλεξάνδρα Ασημάκη κορυφαία πολίστρια για το 2011. Στον 80ο τελικό του Αυστραλιανού Open, η Γαλλίδα Αμελή Μορεσμό νικά με 2-0 σετ τη Βελγίδα Τζαστίν Χένιν. Η Γαλλίδα νικά στο πρώτο σετ 6-1 και η αντίπαλός της αποσύρεται στο δεύτερο ενώ έχανε με 2-0. Υποστήριξε ότι υπέφερε από εντερικές διαταραχές. Πολλοί όμως είπαν ότι δεν άντυχε να χάσει από τη Γαλλίδα. Μάλιστα, υποστήριξε ότι στον ημιτελικό με αντίπαλο τη Σαράποβα έκανε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της. Медиков на корте, которых пригласила Жестин Нинарден в связи с каким-то не очень комфортным состоянием. Στον 83ο τελικό των ανδρών του Αυστραλιανού Open, ο Αμερικανός Αντρέα Γκάσι νικά τον Έλληνο-Αμερικανό συμπατριώτη του Πιτ Σάμπρας με 2-1 σετ. Στον 78ο τελικό του Αυστραλιανού Open, ο Ιβάν Λένλ νικά τον Στέφαν Έντεμπεργκ 3-1 σετ με 4-6, 7-6, 5-2 και 5-2. Γιαμ Λάντο.
Federer leads 5-2. Ladies and gentlemen, because of injury, Mr. Stefan Edberg must retire. Game, set, match, Lendl. 4-6, 7-6. Stefan bald wieder voll da ist und wieder spielen kann. Eben zwischendurch gab es ein paar Buß, nämlich als der Premierminister Hockey. Στον 63ο τελικό του Αυστραλιανού Open, η Γερμανίδα Στέφι Γκραφ νικά την Τσέχα Έλενα Σούκοβα με 2-0 σετ. And two more points for the championship. Quiet, please. Thank you. Remarkable sequence continues. Steffi Graf has now won 5 Grand Slam singles championships in a row, and we have our first Grand Slam winner of 1989. Koala Bären ausgestattet worden. Steffi Graf. Jetzt also die Siegerehrung für Steffi, zum zweiten Mal hier erfolgreich, zum vierten Mal in Australien angereist. A rather more substantial check this time, Mr. Bill Dix, the president of the Ford Motor Company, and with the Daphne Akhurst Trophy for the Australian Ladies Singles Championship, Mr. Brian Tobin. Der Hand von Brian Tobin, auch hier im Wattekistchen, erhält Steffi also den Pokal. Und jetzt gibt's Riesenjubel. Στο Κλεάνθης Βικελίδης στη Θεσσαλονίκη, που τότε λεγότανε απλά γήπεδο Χαριλάου, η Εθνική Ελλάδος σε αγώνα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου νικά με 2-0 το Λουξεμβούργο, με γκολ του Ντίνο Κούι στο 8ο λεπτό του Άρη και του Γιώργου Κωστίκου στο 38ο του ΠΑΟΚ. Γεννιέται ο μέσος Μίλτος Σαπάνης. Έπαιξε 3 φορές στην Ολυμπιακή ομάδα του 2004 και έκανε καριέρα σε Νάουσα, Πανιλιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΑΠΟΕΛ, Ιωνικό, Καβάλα, Θρασίβουλο, Αγροτικό Αστέρα και Ηρακλή. Το 2012 έκλεισε την καριέρα του.
Σε αγώνα για τη 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος, ο Παναθηναϊκός νικά εκτός έδρας με 2-1 τον Ολυμπιακό. Πεθαίνει ο Έλληνας σκοπευτής Αναστάσιος Μεταξάς, 75 χρόνων. Κέρδισε αργυρό μετάλλιο στους αγώνες σκοποβολής το 1906 στην Μεσολυμπιάδα, στο διπλό τραπ. Ήταν από τους καλύτερους αρχιτέκτονες. Είχε πάρει μέρος στην ανακατασκευή του Παναθηναϊκού Σταδίου του 1896 και σχεδίασε το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στην Αθήνα. Είχε γεννηθεί στις 27 Φεβρουαρίου του 1862. Αυτά έγιναν σαν σήμερα 28 Ιανουαρίου στα αθλητικά, στον κόσμο του αθλητισμού. Και πάμε να δούμε τώρα, να διαβάσουμε σιγά σιγά τα πρωτοσέλιδα. Σήμερα ξεκινάμε με Sport Day. Για τον Μήτρογλου έχουν σήμερα όλοι. Τον Μήτρογλου έχουν πρώτο θέμα, ο οποίος είπε όχι στη Ολυμπιακός, δηλαδή μέσω του Μήτρογλου, είπαν όχι στη Φούλαμ. Όχι, λέει, στα 11 εκατομμύρια. Μόνο αν οι Άγγλοι ανεβάσουν αισθητά την πρότασή τους εδώ στο πρωτοσέλιδο της Sport Day, θα συζητηθεί σοβαρά η πώληση του Μήτρογλου στη Φούλαμ. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν ενδίδει στη συγκεκριμένη πρόσφορα. Η λονδρέζικη ομάδα θέλει το Μητρογκόλ για να μείνει στην Πρέμιερ και αναμένεται να επανέλθει. Πώς εμπλέκεται στην υπόθεση ο Μπερμπάτοφ, αλλά και η Ρονταγκέγκα και Ντέμψεϊ. Τι λένε οι Αργεντινοί για Μαρτίνες. Η επικοινωνία του Μήτρογλου με τον Γκαραγκούνη. Γιατί κόπηκε ο Ρέγιες, νέα σενάρια για τον Κακούτα της Τσέλσι. Stand by ο Κολοβός, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός μετά τον Βάις ψάχνει να βρει παίκτη. Ούτως ή άλλως έχουμε πει ότι είμαστε σε εποχή μεταγραφών. Ενώ αριστερά έχει το μπάσκετ εδώ στο χτύπημα της Sport Day. Σούπερ εντυπωσιακό ντεμπούτο του Τζαμάριου Μουν με τα ερυθρόλευκα. Δύσκολο Ολυμπιακός 83-73 τον Ηλυσιακό. ΠΑΟΚ, ξαφνικά άσος. Οι ασπρόμαυροι έφεραν στην Τούμπα τον Γκσμπούρνινγκ. Ναι, είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα ο Γκσμπούρνινγκ. Και φουλάρουν για Σέντερ Φορ. Διαψεύδει για Μποζινόφι ΠΑΕ. Θέμα, έτσι τους βάζει στην πρίζα ο Στέφενς. Εργοτέλης Πανετολικός 0-1 ήταν το χθεσινό παιχνίδι που έκλεισε και την 21η αγωνιστική. Αγρίεψε, ο Καμαρά χάρισε το πρώτο διπλό στους Αγρινιώτες που βλέπουν ακόμα και play-off. Παναθηναϊκός μεγαλώνει, έγινε το πρώτο σημαντικό βήμα από το ΙΠΕΚΑ για την αύξηση χωρητικότητας και του Απόστολος Νικολαίδης. Η ατάκα του Αναστασίου που έπεισε το λαγό είναι εδώ πέρα στη Sport Day. Ενώ για την ΑΕΚ, ώρα κουρτί, η Ένωση κυνηγά εξελίξεις τις επόμενες μέρες με τον 22χρονο μπακ του Πανιωνίου, Ματιές και Σεκούρο. Βόμβα Ντούντου στον Όφι, κριτική έκαναν τον Μπα με τον Βραζιλιάνο που τήρησε την υπόσχεση επιστροφής του στην Ελλάδα. Αυτά λοιπόν όλα μπορείτε να τα διαβάσετε σήμερα στη Sport Day. Και πάμε στην Goal. Goal News λοιπόν. Ενώ η Goal έχει σαν πρώτο θέμα τη λεωφόρο 21.000 θέσεων. Η πορεία του λέει εδώ ότι πρώτον η δυνατότητα, το ΙΠΕΚΑ λέει, με νέο σχέδιο νόμου ανάβει το πράσινο φως στον Παναθηναϊκό για τον πλήρη εξυγχρονισμό της ιστορικής του έδρας. Πρώτον, η δυνατότητα για επέκταση της χωριστικότητας σε ποσοστό 30%. Δεύτερον, η παρέκκληση από τις υπάρχουσες διατάξεις. Τρίτον, οι εμπορικές χρήσεις με υπέρβαση της υπάρχουσας δόμησης. Έτοιμος ο πράσινος φάκελος για την άδεια, μπαίνει μπροστά το πλάνο χρηματοδότησης. Ορίστε, ένα σημαντικό βήμα εδώ για τον Παναθηναϊκό. Η πορεία του Τάσου Λαγού από τα Ξερά του Βόλου στην καταξίωση με το περιβραχιόνιο του αρχηγού, ο τελευταίος στρατιώτης του Παναθηναϊκού. Μια δεκαετία στα πράσινα θα συμπληρώσει αν εξαντλήσει το νέο τριετές συμβόλαιο. Νέος διακανονισμός με τον Χριστοδουλόπουλο. Ενώ κάτω-κάτω εδώ στην Γκολ,
Ο Ολυμπιακός απέρριψε πρόταση της Φούλαμ για τον Μίτρογλου, αλλά οι Άγγλοι θα επιστρέψουν. Είπε όχι σε 11 εκατομμύρια ευρώ. Ο Μίτσελ αποφασίζει για τον Άντι Βάις, κερδίζει έδαφος ο Κολοβός, προτάθηκε ο Νολίτο της Θέλτα. Ο Βάις από το Κουβέιτ εξαπέλυσε βέλη κατά του Ισπανού τεχνικού, ήταν θέμα εμπιστοσύνης. Είπαμε, δεν τα πήγαινε και πολύ καλά ο Βάις με τον Μίτσελ. Ενώ πάνω-πάνω, Μπρέσεβιτς και Πλατέλας κερδίζουν θέση στην ΑΕΚ της μεγάλης κατηγορίας, μαζί της και στην Ελίτ. Οι δύο παίκτες έχουν εξελιχθεί στα αστέρια της ομάδας και απέδειξαν ότι δεν είναι μιας χρήσης. Επόμενη κίνηση ο Τριάδης, αγγλικά σενάρια για τον Βέλιο. Πώς το σχέδιο νόμου του ΙΠΕΚΑ ευνοεί και την Αγία Σοφιά. Ωραία. Ενώ πάμε στο ΠΑΟΚ, έκπληξη με Σμπούρνινγκ για 6 μήνες με προοπτική ανανέωση για άλλα 2 χρόνια στο δικέφαλο ο Αυστραλιακός goalkeeper. Μπάσκετ, flying to the moon κάνει εδώ πέρα το λογοπαίγνιο. Εξαιρετικό ντεπούτο για το Moon στο 83-73 του Ολυμπιακού επί του Ελυσιακού. Αυτοκίνητο παρέσυρε τον Γκρέιτζερ των Τρικάλων. Νομίζω όμως είναι καλά το παιδί. Όφι, κάνει ντου-ντου. Κίνηση ΜΑΤ και εδώ λογοπαίγνιο. Κίνηση ΜΑΤ με την υπογραφή του Βραζιλιάνου Άσου. Μια ανάσα από τον Γιάχιτς ή κριτική. Ενώ Super League βλέπει play-off. Ο Πανετολικός πέτυχε την πρώτη εκτός σύντρας νίκη 1-0 το Αργοντέλη και βρίσκεται στην έκτη θέση. Αυτά και από την Goal. Και για πάμε στην πράσινη. Πράσινο για τον Ναόλη. Εδώ ένα μεγάλο αφιέρωμα της πράσινης στο γήπεδο. Πώς και γιατί το σχέδιο νόμου του ΙΠΕΚΑ επιτρέπει την ανακατασκευή χωρίς να αποκλείει ακόμα και τη δημιουργία νέου γηπέδου. Άνοιξε ο δρόμος για τη νέα, πιο σύγχρονη και μεγάλη λεωφόρο. Εξάστερο αμόκ εν όψη Μπάρτσα. Καθαρά και εξάστερα, λέει, ο γρίφος της Μπαρτσελώνα, η ακτινογραφία της ομάδας με τα περισσότερα συστήματα στην κορυφαία διοργάνωση. Χαλασμός κυρίου για το κλασικό της Ευρωλίγκας, το κλειστό του ΆΚΑ. Όλα αυτά εδώ στην πράσινη. Μάλιστα. Και για πάμε στο φως. Φως των σπορ, λοιπόν. Πάνω-πάνω πετάει ο Μουν, λέει, και άλλος με λατήρια στα πόδια. 83-73 ζορίστηκαν οι Ερυθρόλευκοι, αφού πλέον δεν έχουν κίνητρο στην Α1 μέχρι να έρθει η ώρα των play-off και το μυαλό τους ήταν 100% στη μεθαυριανή μάχη με τη Μάλαγα. Όχι σε 11... για να δούμε, εδώ πέρα έχει κάποια άλλα πράγματα για τον Μουν. Ξερνάει φωτιά, λέει ο Μουν, 15 πόντους. Απλά θα πρέπει να μάθει να παίζει και στις άμενες, αλλιώς θα τον σημαδεύουν οι κακοί αντίπαλοι, έτσι σε κάποιες κριτικές που έχει. Ενώ πάμε στον Μίτρογλου και εδώ όχι σε 11 εκατομμύρια ευρώ, λέει το φως των σπορ για τον Μίτρογλου. Ο Ολυμπιακός λέει ότι απέρριψε την πρόταση της Φούλαμ, ψάχνει όμως για παίκτη και έχει και τον Κολοβό stand-by. Δεν μου είχε εμπιστοσύνη ο προπονητής, δήλωσε ο Βάις για τον Μίτσελ. Θέλω, λέει, να ξεκαθαρίσω πως χρωστάω πολλά στον Ολυμπιακό και νιώθω ευγνωμοσύνη για την ευκαιρία που πήρα να παίξω στην κορυφαία ελληνική ομάδα και στο Champions League. Γνώρισα πολύ καλούς ανθρώπους, όμως στο τέλος ένιωσα ότι ο προπονητής μου δεν μου είχε την απαραίτητη εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό μου. Είχαμε τις διαφωνίες μας. Από το Κουβέιτ, λοιπόν, τα λέει όλα αυτά ο Βάις. Θέλω και ελπίζω να μην φύγει άλλος, λέει ο Μίτσελ στα πηγάδια που ναι μεν συνοδεύτηκε με το χαμόγελο του Ισπανού, αλλά αποτέλεσε, λέει, θέμα συζήτησης κατά την επιστροφή της ομάδας στην Αθήνα. Σε κανέναν δεν το είχε αποκαλύψει ο Βάις. Από το ίντερνετ έμαθαν οι πρώην συμπαίκτες του ότι παραχωρήθηκε στο Κατάρ. Στο Ρέντι ο Μαρκάνο, ο Ισπανός έκανε χθες την πρώτη του προπόνηση με τα Ερυθρόλευκα, ενώ από τις 7 Δεκεμβρίου έχει να παίξει σε επίσημο μάτς. Αλλά ο ίδιος δηλώνει έτοιμος για τον Ατρόμητο. Επιστρέφει ο Φαν Πέρση, ο Ολλανδός επιθετικός ξεπέρασε, λέει, τον τραυματισμό του στο μυρό, έλαβε μέρος στη χθεσινή προπόνηση της Manchester United και αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής στο απόψινό μάτς πρωταθλήματος κόντρα στην Cardiff. Στη διάθεση του David Moyes και η Wayne Rooney και Marouane Φελαϊνή που αποθεραπεύτηκαν, διαβάζω εδώ πέρα στην... Τώρα, ναι, το ξέρεις, έχουν όλα τα πρωτοσέλιδα, ειδικά των ερυθρόλευκων εφημερίδων, ειδήσεις για τη Μάντσεστερ, φυσικά, γιατί μας ενδιαφέρει άμεσα.
Ενώ με ένα 0 επί του Εργοτέλη στο Ηράκλειο, η πρώτη εκτός έδρας νίκη του Πανετολικού, μιλάει για τον τελευταίο παιχνίδι εδώ πέρα της 21ης αγωνιστικής της Super League. Απόλλων Καλαμαριάς, νίκη Βόλου 1-3 στη δεύτερη εθνική. Επίδειξη δύναμης από την νίκη στην Καλαμαριά, λέει, που θριάμβευσε με γκολ τον Ανιετέ, Ακασού και Τζιόρα και επέστρεψε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας ο Απόλλων. Πιερικό Ζάκυνθος 2-0, τα άλλα παιχνίδια. Λοιπόν, αυτά και από το φως και πάμε στον πρωταθλητή. Ο πρωταθλητής σε ανοιχτή γραμμή με Arsenal και Everton χτενίζει παντού, λέει. Ο Ρομπέρτο, Ελιζέου, Κάμπελ, Γκέγε είναι κάποια από τα ονόματα που ψάχνουν εδώ οι Ολυμπιακοί. Όχι Μαρινάκη σε 11 εκατομμύρια για Μήτρογλου. Απορρίφθηκε η πρόταση της Φούλαμ που είχε αποκαλύψει, λέει, ο πρωταθλητής. Βάις, χρωστάω πολλά στον Ολυμπιακό. Είχα διαφορά στη φιλοσοφία με τον Μίτσελ. Ανάλυση, το τριπλό κέρδος των τελευταίων αγώνων. Αβραάμ, Λαϊτάν και Κάνιο. Ενώ πρώτη Μαρκάνο μπαίνει σε εντατικό ρυθμό. Ένα θέμα που εξελίσσεται, λέει, σε μεγάλο σκάνδαλο, έχει πάνω-πάνω ο πρωταθλητής. Ποιος δίνει τα 800 χιλιάρικα, κύριε Βασιλακόπουλε? Κλειστές οι θύρες 3 και 4 με τη Μάντζεστερ, παιδιά, λόγω των ρατσιστικών πανό που είχαν αναρτηθεί. Τελικά πήρε την απόφαση η UEFA και απλά θα κλείσει τις θύρες 3 και 4 στο Καραϊσκάκι. Μπάσκετ θα πετάξει στο φεγγάρι με τον Μουν, κάνει άλλο λογοπαίγνιο εδώ πέρα ο πρωταθλητής. Εντυπωσίασε στο τεμπούτο τον Τζαμάριο Μουν με 15 πόντους, 3 εντυπωσιακά καρφώματα και καλό μακρινό σουτ. Το χάρηκα πολύ, θέλω να βοηθάω την ομάδα μου να νικάει, δήλωσε ο έμπειρος πρώην NBA-er. Δυσκολεύτηκε ο Ολυμπιακός με τον Ελυσιακό, τελικά 83-73 στο ΣΕΒ. Και ανάλυση, το τριπλό κέρδος των τελευταίων αγώνων. Όλα αυτά θα τα διαβάσετε στον πρωταθλητή. Και πάμε στην ώρα των σπορ. Λοιπόν, επίθεση φωτιά, λέει, η ΑΕΚ βάζει βάσεις από φέτος και δουλεύει φουλ για την ενίσχυση που θα την εκτοξεύσει για του χρόνου, ψάξιμο για ποιοτικές προσθήκες. Πλατέλας, όσοι τον ήξεραν ήταν σίγουροι ότι είχαν τα άντερα να ακολουθήσει την ΑΕΚ πολύ ψηλά. Έχει τα άντερα, συγγνώμη, να ακολουθήσει την ΑΕΚ πολύ ψηλά. Ντακόλ, σπάνια ποιότητα, πρέπει να πιέσει περισσότερο τον εαυτό του. Έχει μισό πρωτάθλημα μπροστά του για να δείξει ποιος είναι. Οι Άγγλοι γράφουν για Βέλιο. Σε ενδιαφέρον της ΑΕΚ να υπογράψει τον νεαρό Έλληνα επιθετικό της Everton το καλοκαίρι, αναφέρεται δημοσίευμα στη Βρετανία. Ενώ ζυγίζεται, σε εισαγωγικά, ο Μπόγιοβιτς. Διαβάστε στην ώρα σε τι σημείο βρίσκεται το ενδιαφέρον της ΑΕΚ για τον Σέρβο επιθετικό. Αρέσει ο Μπακάκης, είναι εδώ στο... Δεν έχει περάσει, λέει, απαρατήρητο, στην ΑΕΚ το σούπερ πρωτάθλημα που κάνει σαν δεξί εξτρέμ ο νεαρός του Πανετολικού. Ήρθε ελεύθερος το καλοκαίρι του 2012 στα Σπάτα και τον απέρριψαν Βλάχος και Τσιάρτας για να πάρουν τον Αρκούδα. Καμιά κουβέντα με Σαρή. Ξεκάθαρη διάψευση από πλευρά ΑΕΚ για οποιαδήποτε επαφή με τον πρόεδρο της ΕΠΟ μετά την ανακοίνωση της τιμωρίας. Δεν αναγνωρίζουν κανένα θεσμικό όργανο του σημερινού μορφώματος και έτσι κι αλλιώς θεωρούν πως τον έλεγχο τον έχει η Τρόικα παραδιοίκηση και όχι ο Σαρής. Ενώ πάνω-πάνω ο Στέλιος Βασιλιάδης μίλησε στην ώρα έξω από τα δόντια για την ΑΕΚ που είδε στο ψυχικό, να βρουν γρήγορα το μυαλό τους και η άνοδο στην Α1, δεν χάνεται. Ο Μπρέσεβιτς εδώ αριστερά στο αξιόπιστο center for με το σπαθί του έχει αξιώσει για σημαντική παρουσία και του χρόνου, λέει εδώ στο... ενώ ο Αραβίδης, ιδανική επιλογή, ο φορ του Πανιωνίου προσθέτει ποιότητα, ψυχωμένο παιχνίδι και ικανότητα να παίξει και στις τρεις θέσεις της επίθεσης του χρόνου. Λοιπόν, αυτά όλα είναι εδώ στην ώρα των σπορ. Και πάμε στην live sport. Είναι λίγα, λέει, 11 εκατομμύρια. Γιατί αρνήθηκε ο Μαρινάκης, προφανώς, εντάξει, κάπως ηρωνικό είναι αυτό. Τα έχω σε χοντρά η Φούλα.
αλλά για να δελεάσει τον Ολυμπιακό και να αρπάξει τον Μήτρογλου, αλλά εισέπραξε ένα μεγαλοπρεπές όχι. Τα μεσάνυχτα είναι λίγα 11 εκατομμύρια, γιατί αρνήθηκε ο Μαρινάκης την προσφορά μαμούθ των Άγγλων που έδιναν και 2 εκατομμύρια ετησίως στον Πιστολέρο. Κερδίζει έδαφος ο Κολοβός για Αντιβάης, επιμένουν οι Γάλλοι για Γκεγιές στο προσκήνιο και Μαρβό. Είπαμε θα ακούσουμε πολλά ονόματα τώρα. Προφάιλ του Ζωνατάν Λεζάρ, γκάφες, αλκοόλ και τατουάζ. Το πάρε δώσε επί Βαγγέλη. Έχει κάποια θέματα εδώ άλλα. Για να δούμε και να διαβάσουμε κάποια ονόματα εδώ πέρα που είπαμε είμαστε σε εποχή μεταγραφών. Όφιλε ενεργοποίησε τη βόμβα Ντουντού, συμφώνησε με Νέρι και Μπαρέιρο, εξετάζει Ζαϊρή Ντελίμπασιτς, ενώ ο Άρης πήρινε ομιλία Σούλη, Πλατανιάς περιμένει για Χία, Πας κόντρα σε Πέρικο, συνέντευξη Τζανίο, Πανθρακικός και Πεντάδα, μπάσκετ με 800.000 εθνική στο παγκόσμιο, εντυπωσιακό ντεπούντο του Μουν με θρύλο. Ενώ πάνω-πάνω η τιμωρία της ΑΕΚ σηματοδοτεί τις εξελίξεις του πολέμου που κήρυξε το αφεντικό της Ένωσης, άναψε το φυτίλι, το τηλεφώνημα Μελισσανίδη Σαρή, επαφή Τίγρη, Αλαφούζο στο τέλος του Κουρίδη από την ΕΠΟ, το power game έτσι ενός και η πιθανότητα Καλογιάννη για την Ομοσπονδία, αποκαλυπτικό ρεπορτάζ έχει εδώ, για ποια θέματα λέει η ΕΠΟ ότι έστειλε το φάκελο στους εισαγγελείς. Ενώ ντέρμπι κόκκινο μπλε με φόντο κίτρινο, η πιο λεπτομερής ανάλυση του Liverpool Everton, μπορούμε να σας πούμε εδώ ότι δείτε, πάρτε τη live sport να διαβάσετε για να παίξετε στοίχημα, να πάτε σε ένα πρακτορείο του ΟΠΑΠ και να παίξετε στοίχημα. Ο Αναστασίου και ο αρχηγός Ζέκα έθεσαν ξεκάθαρα το στόχο του ΠΑΟ σε άλλο χτύπημα εδώ στη live sport, φόρτσα για την κούπα. Ομιλία καμπανάκι από τον coach, ο Βόλος δεν είναι ομάδα δεύτερης εθνικής, μάχη για Ιγκλέσιας και Αραβίδη, ναι και ο Λάζαρος στις δόσεις λέει Κοτσόβολου. Μετάθεση στους μεγάλους για Τούντορ. Λοιπόν, ενώ πάνω-πάνω έχει και η live sport για το καινούριο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ κατέληξε στη δοκιμασμένη λύση του Γκσμπούρνινγκ για το τέρμα, εκτοξεύοντας τον ανταγωνισμό. Πάντα στο κυνήγι για 4 classes, με ιδέα για Junior Moraes της Metalurg. Αυτά λοιπόν και στη live sport. Και πάμε στην Γάτα. Τελευταία εφημερίδα μας, η Γάτα. Μεγάλες ευκαιρίες λέει στην Αγγλία, 2 πιθανές ισοπαλίες από το νησί. Έχει εδώ πέρα τώρα, δίνει κάποιες προτάσεις, συγγνώμη, για το στοίχημα, να παίξετε στοίχημα η Γάτα στο μεγάλο της τίτλο. Τελικά είσαι μεγάλη Γάτα, λέει, το μαρτύρησαν και οι Άγγλοι για ΑΕΚ και Βέλιο. Ενώ θέλουν το Βέλιο, λέει, αλλά δεν βγάζουν ούτε τσιμουδιά. Το πήρε πάνω του για λαγό Αναστασίου σε άλλο χτύπημα. Πώς ο τεχνικός του ΠΑΟ τον έπεισε για την ανανέωση. Ενώ στοιχειώνει του ΠΑΟ και για τον Ολαϊτάν. Η αναμνήση στην Τούμπα από τη χαμένη μεταγραφή. Η επιβεβαίωση για τη μεταγραφή του Σμπούρνινγκ. Όφι βάζει πλώρη για να πάει τελικό. Πώς ερμηνεύονται κινήσεις με Ντουντού και Σίσιτς. Και κάποια σενάρια για τη Φούλαμ, σκληρό πόκερ για Μήτρογλου, το έχει και αυτό το θέμα η Γάτα, κάτω-κάτω. Κάποιοι μιλούν για πρόταση με οκταψήφιο νούμερο, ανοιχτή είναι η πόρτα για τη Λάρισα, παίζει δυνατά το όνομα του Τσιόλη, και ο Τσιόλης τώρα μάλλον θα πάει στη Λάρισα. Ενώ νέα αναζήτηση ξεκίνησε η στόχη του Ισά και του Νάτσο Σκόκο, ποιος θα γίνει ο αντιβάης στον Ολυμπιακό. Αυτά λοιπόν και από τη Γάτα. Να σας διαβάσω λίγο εγώ τώρα τα αποτελέσματα, όλα τα τελικά από την 21η αγωνιστική, την χθεσινή 21η αγωνιστική, που ήταν το τελευταίο παιχνίδι με τον Εργοτέλη και τον Πανετολικό. Θα δούμε τώρα σε λίγο και τα highlights. Λοιπόν, ΑΕΛ Καλονής Απόλλων 0-0, Ατρόμητος Αθηνών Πας Γιάννα επίσης 1-0, Παναθηναϊκός Πλατανιάς 1-0, Λεβαδιακός Άρης 4-3, Αστέρας Τρίπολης Όφη 0-0, Εργοτέλης Πανετολικός 0-1, αυτό το παιχνίδι που θα δούμε σε λίγο, ΠΑΟΚ Βέρεια 4-1, Σκόντα Ξάνθη Ολυμπιακός 0-2, Πανθρακικός Πανιόνιος 4-1. Και να διαβάσω λίγο και γρήγορα τη βαθμολογία μας. Ολυμπιακός είναι πρώτος με 59 βαθμούς, ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 48, ο Ατρόμητος Αθηνών έχει 40, τέταρτος ο Παναθηναϊκός με 39, Αστέρας Τρίπολης 36, Πανετολικός και Πανθρακικός από 30 βαθμούς, Όφη 26, ΑΕΛ Καλονής επίσης 26, Σκόντα Ξάνθη 25, Πανιόνιος 24, Λεβαδιακός 23, Πας Γιάννα 23, Απόλλων 21 βαθμούς, Εργοτέλης επίσης 21, Πλατανιάς 19,
Ενώ στις τελευταίες θέσεις η Βέρεια με 18 και ο Άρης βέβαια που δεν έχει κάνει καμία νίκη και το έχουμε πει, 12 βαθμούς και έχει και τρομερό πρόβλημα ο Άρης. Πάμε να δούμε το Εργοτέλης Πανετολικός, το τελευταίο παιχνίδι χθες της 21ης αγωνιστικής που έριξε την αυλαία στην 21η αγωνιστική και επιστρέφουμε να δούμε περισσότερα. Δεν είχε ήχο, δεν πειράζει, εντάξει, αυτά συμβαίνουν, είπαμε, στις live εκπομπές. Να πούμε λίγο για τον Μίκαελ Σμπούρνικ, που ήταν το νέο, είναι η νέα μεταγραφή του ΠΑΟΚ, 32χρονος, αυστριακός goalkeeper, ήρθε στη Θεσσαλονίκη και πέρασε και από εξετάσεις και υπέγραψε στο δικέφαλο του Βορρά για τους επόμενους 6 μήνες, με προοπτική ανανέωσης για άλλα 2 χρόνια. Ο Γκσμπούρν ξεκίνησε την καριέρα του στα τμήματα της υποδομής της Αυστρία Βιέννης, ωστόσο στην ομάδα της πρωτεύουσας, λέει, δεν αγωνίστηκε ποτέ. Παραχωρήθηκε το 2001 στη Λέομπεν, στην οποία έμεινε για 3 σεζόν πριν υπογράψει στην Μπάσινγκ. Ούτε εκεί όμως πήρε τις ευκαιρίες που θα ήθελε. Η αναγνώριση και η καταξίωσή του, υψηλόσωμου, είναι αρκετά ψηλός ο Γκσμπούρνινγκ, ήρθε στην Ελλάδα όταν το 2007 η Ξάνθη τον εμπιστεύτηκε για να υπερασπιστεί την εστία της. Εκεί έγινε βασικός, απέκτησε και το παρατσούκλι Κέρβερος για την ικανότητά του στα πέναλτι και κέρδισε την κλίση του στην Εθνική Αυστρίας. Το καλοκαίρι του 2011, λέει, δεν συμφώνησε για την ανανέωση της συνεργασίας του με την Ξάνθη και έτσι έχασε τη θέση του κάτω από τα δοκάρια. Έμεινε μέχρι τα μισά της σεζόν και παρότι είχε μια μεγάλη πρόταση από τον Παναθηναϊκό, επέλεξε μια νέα πρόκληση στην καριέρα του. Ήταν ο άνθρωπος που θα αναλάμβανε να αντικαταστήσει τον τερματοφύλακα σύμβολο για τη ΣΥΠΑ, τον Κέισι Κέλλερ. Και μετά βέβαια γίνανε έτσι τα πράγματα. Ο Αυστριακός, λέει, γέμισε τα γάντια του Κέλλερ, αγαπήθηκε από τον κόσμο της ομάδας, αναδείχθηκε τρίτος καλύτερος τερματοφύλακας του πρωταθλήματος και τρίτη καλύτερη μεταγραφή της χρονιάς, ενώ τελείωσε τη σεζόν έχοντας το μεγαλύτερο ποσοστό γκολ ανά αγώνα. Ήταν μάλιστα ο πρώτος Αμερικανός τερματοφύλακας που πέτυχε αυτή την διάκριση. Δεχόταν, λέει, 0,73 γκολ ανά αγώνα, επίθεση που ακόμα και σήμερα τον κατατάσσει στην τρίτη θέση των επιτυχιών των εποχών στη ΣΥΠΑ. Λοιπόν, ήρθε με την... Είναι, λέει, ένας ιδιαίτερα ευχάριστος άνθρωπος. Είναι καλός οικογενειάρχης από ό,τι λέει εδώ πέρα. Έχει και μια μικρή κόρη και ένα μικρό γιο. Όλα αυτά, λοιπόν, για τον Γκσμπούρνινγκ. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε τον Σπανουδάκη. Ωραία. Ο Γιώργος Σπανουδάκης, λοιπόν, είναι στη γραμμή. Γιατί δεν τον ήθελε, δεν τον πήρε ο Παναθηναϊκός τον Γκσμπούρνινγκ, Γιώργο? Έλεγε ότι δεν το θυμάμαι κιόλας ότι είχε πάει, ότι ήταν τόσο κοντά ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, κατά καιρούς έχουμε και γραφτεί την θυμάμαι το όνομά του, αλλά δεν νομίζω ότι είχε φτάσει πολύ, ποτέ τόσο πολύ κοντά, ναι. Η αλήθεια είναι ότι και εμένα σαν δεν μου θυμίζει κάτι. Δεν νομίζω. Εντάξει. Τι έγινε με τη λεωφόρο, εντάξει, όλα. Θα χτίσουμε εκεί, θα φτιάξουμε το σπίτι. Εγώ πάντα, επειδή σε όλα αυτά τα θέματα κοιτάω να δω τι έχει γίνει στην πραγματικότητα και όχι τι γράφει ο καθένας, λέει. Η αλήθεια είναι ότι καταρχήν βγήκε αυτό το ρεπορτάζ χθες ότι πάει να περάσει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ένα νόμο με τον οποίο θα μπορεί να γίνεται ανακατασκευή και βελτίωση υφιστάμενων γηπέδων. Και κάποιοι το μετέφρασαν αυτό ότι αφορά τον Παναθηναϊκό. Εγώ θεωρώ ότι δεν αφορά τον Παναθηναϊκό αυτό, διότι ο Παναθηναϊκός, το γήπεδο του Παναθηναϊκού, η Λεωφόρος, βρίσκεται μέσα σε ένα νομικό καθεστώς το οποίο δεν επιτρέπεται να φτιαχτεί μεγαλύτερο γήπεδο. Σύμφωνα με τον τελευταίο νόμο που είχε περάσει τον περασμένο Ιανουάριο, 15 Ιανουαρίου, αν δεν κάνω λάθος, γιατί τώρα το ψάχνα, γράφει ξεκάθαρα ότι επιτρέπονται να γίνουν εργασίες βελτίωσης, εργασίες που έχουν κάνει με τη στατικότητα, εργασίες οι οποίες έχουν να κάνουν με την εμφάνιση του γηπέδου, αλλά δεν επιτρέπεται να μεγαλώσει το γήπεδο.
Άρα, τι καταλαβαίνω. 30% μπορεί... λέει, και εγώ το είχα διαβάσει ότι δεν υπάρχει τέτοια τώρα, πρόπτικη τώρα. Θα πρέπει, και το πρόβλημα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο, διότι ο συγκεκριμένος νόμος όχι μόνο ψηφίστηκε, γιατί θα μπορούσε να πει κάποιος ότι έχει ψηφιστεί ένας νόμος, δηλαδή δεν είναι και κάτι, μπορεί να ψηφιστεί ένας άλλος, ώστε να τον πάρει πίσω. Το πρόβλημα με το συγκεκριμένο νόμο είναι ότι έτρεξαν κάποιοι, μεταξύ των οποίων και ο κύριος Καμίνης, ο οποίος παραδόξως είναι και ιδρυτικό στέλεχος Παναθηναϊκής Συμμαχίας, και τρέξανε να το κάνουν όλο αυτό ένα προεδρικό διάταγμα, δηλαδή αυτά τα στοιχεία του νόμου να το κάνουν και προεδρικό διάταγμα, έτσι ώστε να μην μπορεί να το πειράξει κανείς στο μέλλον. Αυτό το προεδρικό διάταγμα έχει περάσει από το Συμβούλιο της Επικρατείας και ο Ρεστέκης Παναθηναϊκός προσπαθεί να το ρίξει, έχει κάνει ένσταση και προσπαθεί να το ρίξει. Εάν δεν το ρίξει, νομίζω ότι η Λεωφόρος παγώνει σε αυτό το σημείο, σε αυτή την εικόνα που τη βλέπουμε τώρα. Δηλαδή δεν θα μπορεί να αλλάξει. Συν το γεγονός ότι υπάρχει πάντα σε κρεμότητα αυτό ότι σε 4,5 πλέον χρόνια, ήταν 5 το Ιανουάριο, να πεις ότι θα πέρασε ένας χρόνος, όχι, σε 4 χρόνια. Ναι. Σε 4 χρόνια η Λεωφόρος πλέον θα πάψει να έχει άδεια λειτουργίας, οπότε πλέον δεν θα μπορεί να είναι ούτε καν ποδοσφαιρικό γήπεδο. Λοιπόν, δεν ξέρω, εντάξει, είναι εύκολο και εντάξει, πολλές φορές και οι εφημερίδες ή όλοι μπορεί να θέλουν να κάνουν ένα εντυπωσιακό θέμα, αλλά η ουσία είναι ότι συναντάει πάρα πολλές δυσκολίες για να γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το ξεκάθαρο είναι ότι πρέπει να αλλάξει ο νόμος. Δηλαδή, υπάρχει συγκεκριμένη παράγραφος που το αναφέρει ξεκάθαρα αυτό, οπότε δεν νομίζω ότι. Το ΕΠΚ λέει με το νέο σχέδιο νόμου ανάβει το πράσινο φως τώρα. Ναι, αυτό είναι πολύ θεωρητικό. Είναι πολύ θεωρητικό. Γιατί αυτός ο νόμος είναι γενικά ένας νόμος ο οποίος θα βοηθάει για γήπεδα Α, Β, Εθνικής. Εγώ έχω την άποψη ότι αυτό προς τα κάπου αλλού πηγαίνει, για κάποιον άλλο το κάνουν και όχι για τον Παναθηναϊκό. Αλλά εντάξει, επειδή πάτε εκ των ύρων της Λεωφόρου να μεγαλώσει Λεωφόρος, να φτιάξει Παναθηναϊκό στο γήπεδο του, αυτό είναι κάτι το οποίο επανέρχεται κατά καιρούς στην επικαιρότητα. Μήπως είναι κάποιο σχέδιο για να μην. Τελικά, δεν ξέρω τώρα βέβαια και κατά πόσο υπάρχει και ακόμα το θέμα εκεί για το Βοτανικό. Κοίτα, δεν φυγαίνεται. Εδώ υπάρχει άλλο παράδοξο. Στον Παναθηναϊκό, γενικά στο θέμα του γηπέδου, όλο αυτό είναι ένα παράδοξο που συμβαίνει. Μεταξύ των οποίων είναι ότι ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί εδώ και χρόνια να έχει μια σύμβαση την εταιρεία Άκτορας για το γήπεδο, που έχει να κάνει με διάφορες εργασίες, αλλά ουσιαστικά με τη φύλαξη του χώρου, αλλά και με την ύπαρξη κάποιων χρημάτων συγκεκριμένο χώρο, γιατί υπάρχει ένας γερανός ο οποίος περάσει από εκεί, θα τον δει. Ναι. Υπάρχει ένας τεράστιος γερανός. Αυτό είναι αλήθεια. Η οποία σύμβαση χρεώνει τον Παναθηναϊκό με κάποια έξοδα. Η αλήθεια είναι ότι όσες φορές έχουμε ρωτήσει, δεν μας έχει πει κανείς τι έξοδα πληρώνει ο Παναθηναϊκός, αλλά θέλω να πω το εξής, ότι ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να έχει τη σύμβαση για το Βοτανικό, την ώρα που κανείς δεν λέει ότι θα γίνει γήπεδο στο Βοτανικό. Και μόνο να πληρώνει, ό,τι και να πληρώνει με το πρόβλημα που έχει ο Παναθηναϊκός, δεν το συζητώ. Είναι από τα πολλά παράδοξα που συμβαίνουν. Άρα δεν έχει λυθεί το θέμα του Βοτανικού. Δηλαδή μπορεί να πει κάποιος ότι έχει φύγει ο Παναθηναϊκός. Ναι, έχει φύγει, δεν ασχολείται με το Βοτανικό, αλλά συνεχίζει θεωρητικά να πληρώνει. Δεν πληρώνει με μετρητά, αλλά χρεώνεται, υπάρχει. Λοιπόν, γενικά είναι μια μπερδεμένη ιστορία, δεν έχουμε κάτι νεότερο. Τώρα να σε πάω λίγο στο Μήτρογλου και τα 11 εκατομμύρια που απέρριψε ο κύριος Μαρινάκης. Ναι, αυτό λένε ότι τουλάχιστον αυτή είναι η μέρα. Είναι πολλά τα λεφτά, δεν είναι, Γιώργο? Και εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Νομίζω ότι θα πρέπει πάντα να κοιτάει η ελληνική ομάδα, όταν έχει τόσο καλές προτάσεις, να δει τους παίκτες, γιατί δεν θα έχει ξανά τέτοιες ευκαιρίες. Τουλάχιστον αυτό που βγαίνει είναι ότι η Φούλαμ θα επανέλθει, τουλάχιστον αυτό λένε όλοι, ότι θα επανέλθει με ένα μεγαλύτερο ποσό. Επίσης από τον Ολυμπιακό λένε ότι τον δίνουν πάνω από 10 ευρώ. Εντάξει, ένας πιο πονηρός θα μπορούσε. Πάνω από πόσα, γιατί το. 13. Τώρα 2 εκατομμυριάκια δηλαδή είναι όλο το θέμα. Ο Μήτρογλου θέλει να φύγει. Νομίζω ότι ο Μήτρογλου θέλει να φύγει, αλλά. Εντάξει, νομίζω ότι δεν καίγεται να πάει στην Αγγλία. Εγώ νομίζω ότι ο Μήτρογλου, αν φύγει, θα θελήσει να πάει προς Γερμανία. Εκεί που ξεκίνησε από εκεί που ήταν. Ναι. Πάντως, αν ήταν κάποιος λίγο πιο πονηρός όλα αυτά και λειτουργούσε και λίγο επικοινωνιακά, θα μπορούσε να πει ότι αυτή η πρόταση και
Κέντρο Ολυμπιακό. Είστε δύο μέρες μετά την κόλληση του Πάη. Οπότε κάποιος θα μπορούσε να πει, κάποιος κακεντρικής θα έλεγα, θα μπορούσε να πει ότι ο Ολυμπιακός το κάνει και σαν τίβαρο, ότι ναι, πουλήσαμε τον Πάη, αλλά δεν πουλάμε τον Μήτρογλου και όλα αυτά. Κάπως έτσι. Θα φανεί στην πορεία αν επανέλθει η Φούλαμ, έτσι ώστε να μπορέσει να τον παραχωρήσει τελικά ο Ολυμπιακός ή όχι, να τον κρατήσει και να ενισχυθεί. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο Σπανουδάκη. Ήταν πολύ τιμή και το ρεπορτάζ σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τηλεφορο και για τον Μήτρογλου. Εντάξει, είπαμε, είναι πολλά τα λεφτά. Γιώργο Σπανουδάκη μας ενημέρωσε. Λοιπόν, εγώ θα σας πάω τώρα στην ΑΕΚ. Γιατί είπαμε, η ΑΕΚ είναι η ομάδα της καρδιάς μας εδώ. Δεν την αφήνουμε, είναι στην Τρίτη Εθνική, δεν την αφήνουμε ποτέ. Το έχουμε, τον ΑΕΚ Παναξιακό. Λοιπόν, 5-0 κέρδισε η ΑΕΚ τον Παναξιακό σε ένα πάρα πολύ άσχημο. Άσχημα και έτσι, είχε πάρα πολύ άσχημο καιρό και τα καιρικά φαινόμενα ήταν βροχές, είχε αέριδες, είχε ό,τι θέλετε. Εκεί στην Άξο, ξέρετε, τώρα άμα πιάσει αέρας δεν σταματάει με τίποτα, κάνει και κρύο, είναι και χειμώνας. Παρ' όλα αυτά, τα παιδιά μας μια χαρά. Λοιπόν, εγώ θα σας αφήσω με αυτό το βίντεο, θα τα πούμε αύριο πάλι την ίδια ώρα. Ακολουθεί η Λουκίλα Καρέρη, που θα σας δώσει πλήρες ρεπορτάζ για το τι γίνεται στην Κεφαλονιά, γιατί και εκεί έχουν πρόβλημα οι άνθρωποι λόγω των κακών καιρικών συνθήκων. Άντε, πολλά φιλιά, καλημέρα. Ο Πλατέλας μπαίνει μες στη μεγάλη περιοχή, αντέχει την πίεση και έχουμε πέναντι. Έχουμε πέναντι. Πέναντι. Έχουμε πέναντι. Πέναντι. Μάλιστα. Πέναντι. Και δίνει και κίτρινη κάρτα σε παίκτη του Παναξιακού. Το 54. Το 54 λοιπόν βρισκόμαστε και ο Μπρέσεβιτς καλύτερα να εκτελέσει το πέναντι. Σφυρίζει, Ντακόρ κάνει την προσπίση, πλασάρει και το 2-0 για την ομάδα της ΑΕΚ. Απλοποιεί την όποια υπόθεση νίκης μετά το 2-0. Ουσιαστικά καθαρίζει το παιχνίδι νωρίς το δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ. Μέσα σε 9 λεπτά σημείωσε 2 τέρματα η ομάδα. Το Πλατέλας τώρα και περνάει με screen από τον προσωπικό του αντίπαλο. Μπαίνουμε στη μεγάλη περιοχή, ανατρέπει και βγάζει ένα καταπληκτικό γκολ. Είναι σίγουρα το γκολ της ημέρας. Ο Πλατέλας, ο οποίος απέφυγε πολύ έξυπνα τον Καλογερή, στη συνέχεια πέρασε και τον Ανδρεόπουλο και με ένα πολύ ωραίο σκάψιμο πέρασε την μπάλα πάνω από τον Γεωργούση και κάνει το 3-0. Κερδίζει την μπάλα από τον Ανδρεόπουλο. Στην επίθεση πρέπει να κάνει πάσα στον Πλατέλα. Τι κάνει και είναι το 4-0, έστω και κατά λάθος. Γιατί προφανώς δεν ήταν πάσα εκείνη την ώρα. Στρώθηκε από την κόντρα η μπάλα στον Πλατέλα. Ναι, από την κόντρα. Ο οποίος την βρήκε λουκούμι μπροστά του και πλάσαρε. Σίγουρα πλάσαρε και διαμόρφωσε το 4-0. Η μπάλα τώρα είναι για την ομάδα της ΑΕΚ με τον Κορδέρο. Ο Πλατέλας κόβεται από τον Βούλγαρη, κάνει όμως τη λάθος μπαλιά, ο Ντακόλ, ο Μπρέσεβιτς περνάει και κάνει το 5-0. Η κακή μπαλιά που έγινε από τον Βούλγαρη προς τον κεντρικό αμυντικό τον Καλογερή, δεν πρόλαβε και πέρασε ο Μπρέσεβιτς τον Γιωργούση και ανέβασε το σκορ στο 5-0. Το 76. Το 26ο λεπτό λοιπόν. Ναι, απολύτως διαδικαστικά βεβαίως τα τελευταία λεπτά του αγώνα. Δεν θα αργήσει ο κύριος Μάλαμας να σφυρίξει το τέλος του αγώνα, αλλά το σουτ που κάνει ο Βούλγαρης είναι απολυπιστικά out. Και έχουμε τη λήξη του αγώνα.
Λοιπόν, Χρήστο, ένα μικρό σχόλιο για το 5-0 που είδαμε. Εντάξει, η ΑΕΚ, είπαμε, είναι πάντα ΑΕΚ. Δυσκολεύτηκε στο πρώτο ημίχρονο. Εκτός από τις δυσκολίες στην ανάπτυξη που του δημιουργούσε ο αέρας, αν και την ευνοούσε, συνάντησε και την πολύ καλή αγωνιστική συμπεριφορά της ομάδας Παραξιακού που με πάθος φτάσα να τελειώσει το ημίχρονο με 0-0. Ακριβώς πάνω που άρχισα να πιστεύω κάτι καλύτερο, ήρθα σαν βροχή τα γκολ. Από εκεί και πέρα για την ΑΕΚ, απλά ήταν μια βόλτα στο Αιγαίο με πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Τελείωσε το παιχνίδι αυτό. Να υπογραμμίσουμε ότι το μεγάλο αριθμό φιλάθλων και των αξιωτών και της ΑΕΚ που ήρθαν, κυρίως από τα γύρω νησιά. Οι οποίοι δημιούργησαν μια πολύ καλή ατμόσφαιρα και το παιχνίδι. Όλα καλά. Όλα καλά και ωραία. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα προφανώς. Λοιπόν, από τον Νίκο Δημουλιανό, τον Ζεύς και το 101,3. Καλό απόγευμα, Παναξιακός ΑΕΚ 05.